Κυρία Πλατανίστα, βρισκόμαστε εδώ στο Sunrise Cafe, όπου γίνονται οι αρχαιρεσίες, οι εκλογές του Συλλόγου Κίτης of Κέφαλος, με την μεγάλη κοινωνική προσφορά και την αγάπη προς τις γάτες, όπου γνωρίζουμε τα ζητήματα που αφορούν τις αδέσποτες γάτες και γενικότερα τις γάτες στο νησί μας. Νομίζω ότι και εσείς συμμετέχετε σε έναν σύλλογο ο οποίος κάνει ένα μεγάλο κοινωνικό έργο για το νησί μας. Πώς βλέπετε τις εκλογικές διαδικασίες και δύο σχόλια έτσι για τον Σύλλογο της Κεφάλου? Ναι, κοιτάξτε, αυτός ο Σύλλογος στηρίζεται κυρίως στη δράση του Kelvin Wiley και της Michaela Southern, είναι οι κύριοι εδώ, είναι Άγγλοι, αλλά εδώ και 18 χρόνια βοηθάνε στο θέμα αυτό και έχουν σώσει πάρα πολλά οι γάτες, όχι μόνο από την Κέφαλο, ξεκινήσαν από την Κέφαλο, αλλά τελικά έχει καταλήξει και αυτοί όπως και άλλοι σωματεία να βοηθάνε γάτες από όλη την ΚΟ. Ήρθαν και πάνω στην ώρα που μαζέψανε κάποια γατάκια, πάρα πολύ μικρά όπως βλέπετε, αυτά είναι, δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Τα πετάξανε στην πλάκα. Συντηρούν τις γάτες στην πλάκα και καθαρίζουν και το χώρο εδώ και χρόνια. Δεν έχουν φτάσει στα όρια τους. Υπολογίζονται από ό,τι μου είπανε για να υπάρχουν γύρω στις 30.000 γάτες στην ΚΟ και θέλω να παρακαλέσουν να έρχονται σε επαφή με τα σωματεία, τα οποία είναι και συμβεβλημένα και υπάρχει και κτηνίατρος και από το Δήμο, που μπορεί να κάνει στηρώσεις. Είναι πραγματικά αμαρτία κάποιες ζωντανές υπάρξεις που είναι δημιουργήματα του Θεού να τα πετάμε έτσι στα σκουπίδια. Προσπαθώ και εγώ να βοηθήσω και όλοι που είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το έργο, συνδράμουν και άλλοι άνθρωποι στο Σύλλογο και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους ανθρώπους από το Δήμο και πολίτες βοηθάνε στο Σωματείο. Εκεί ήθελα να σταθούμε κιόλας, γιατί η βοήθεια και η συνδρομή από την πολιτεία, από τον Δήμο, από τους φορείς είναι αρκετή, είναι ελλιπής, θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη. Τι πιστεύετε εσείς και τι πρέπει να γίνει αναφορικά με αρκετούς συλλόγους που προστατεύουν τα ζώα, είτε αυτά είναι οικόσιτα, δεσποζόμενα είτε όχι. Τι πρέπει να γίνει για να υπάρξει και μια καλύτερη οργάνωση ώστε να χρηματοδοτηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όπως είπατε είναι στα όρια τους, νομίζω ότι πρέπει κάτι να γίνει για να μπορέσουν να πάρουν το έναυσμα και να συνεχίσουν. Από την εμπειρία μου και μπορώ να το δώσουν και άλλοι συνάδελφοι, ο Δήμος προσπαθεί να κάνει πράγματα, έχει ήδη κάνει βήματα. Ο νόμος έχει γίνει υπερβολικά αυστηρός με πάρα πολύ αυστηρά όρια και δεν αφήνει περιθώριο να βοηθηθούν αρκετά όσο θα έπρεπε και άλλοι εθελοντές. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αλλάξει λίγο το νομοθετικό πλαίσιο και επίσης θα έπρεπε και η περιφέρεια, κυρίως η περιφέρεια, να δείξει έτσι μαζί με το Δήμο, να έχουν μια καλύτερη συνεργασία και να συνεχίσουν αυτό το έργο, γιατί σίγουρα έχουν ακόμα πολλά να γίνουν και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να το κάνουν. Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη ενίσχυση. Κύριε Τρακώσα, είστε και εσείς εδώ. Γνωρίζουμε τα φιλοζωικά σας αισθήματα, πάρα πολλές δεκαετίες τώρα που προσφέρετε στον νησί της ΚΟ. Είστε και εδώ στον Σύλλογο Κίτης of Κέφαλος, στις εκλογικές αρχαιρεσίες οι οποίες ξεκίνησαν εδώ στην Ακτή Μιαούλη, για να ψηφίσετε και να δώσετε και το μήνυμα το ότι πρέπει να σκύψουμε πάνω από τα γατιά όλου του νησιού και να βοηθήσουμε όλοι, είτε εθελοντικά είτε και ο Δήμος, να κινητοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Ναι, ξέρετε, η ανιδιοτέλεια και η αγάπη αυτών των ανθρώπων είναι δεδομένη. Έχω επισκεφτεί την κυρία Μιχαέλα, πολλές φορές επιβιώνουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, αλλά όμως όταν θα βλέπεις πεταμένα γατάκια στην πλάκα, στον δρόμο, ποιος είναι αυτός που θα τα βοηθήσει? Όλοι παίρνουν τηλέφωνο και λένε η Kids of Κέφαλος, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους, όμως θα πρέπει να τους δούμε με ένα άλλο μάτι, διότι καμιά φορά ξέρετε, υπάρχουν πολλές πονηρές φωνές οι οποίες μιλάνε για χρήματα, μιλάνε για κερδοσκοπίες. Εγώ σας λέω τώρα, ερχόμενος, βρήκα ένα γατάκι μέσα στον δρόμο χτυπημένο, το έχω σταμάξει, το πάτησε τα μάξι, ήταν ζωντανό, κλωστούσε τα ποδάκια του τα πίσω και πέθανε. Ποιος είναι αυτός που θα τρέξει να πάει να μαζέψει τα ζώα τα τραυματισμένα? Δηλαδή, λέμε ότι υπάρχουν προγράμματα από το κράτος, όμως είναι ελλιπής. Πρώτον, χρειαζόμαστε ένα κτηνίατρο, καθημερινή φροντίδα για να μην έχουμε εμείς τις επιβαρύνσεις. Δεύτερον, τα ζώα πρέπει να τα. Ο Δήμος, από τη στιγμή που θέλει να κάνει καταφύγιο, πρέπει να υπάρχει ο κτηνίατρος. Ο χώρος φιλοξενίζει τα ζώα.
ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι υπάρχει αυτή η πραγματική φροντίδα. Διότι το καταφύγιο είναι σε καλό δρόμο, νομικά. Δεν ξέρουμε βέβαια η υλοποίηση σε ποιο φάση βρίσκεται. Ωστόσο, αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι ο εθελοντισμός δεν αρκεί. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν και τη ζωή τους για τις γάτες, αλλά χρειάζονται και μία βοήθεια. Θα πρέπει να τους δούμε με σεβασμό, με εκτίμηση, διότι αυτοί ξοδεύουν τον χρόνο τους, τα χρήματά τους, τη ζωή τους. Ποιος θα καθόταν από την Αγγλία να έρχονταν εδώ στην ηλικία? Αυτή που μπορεί να παίρνει μια σύνταξη, να κάθεται να ζήσει όμορφα και ωραία και να τυραννιέται. Να κλαίει κάθε μέρα γιατί βρίσκει χτυπημένα κατάκια. Ακόμα και η κυρία Θέκλα, όχι που, που βοηθάει, γιατί δεν είναι δικηγόρος, για μένα είναι μια αδερφή ψυχή που βοηθάει τις διαδικασίες για να βοηθήσει, διότι και η ίδια αντιμετώπιζε τα προβλήματα. Της πετάξαν στο σπίτι δύο κατάκια και τα, με μερών και τα μεγάλωνε με τον πιπερό. Λοιπόν, τα αφήνουν πάντα σε αυτούς που ξέρουν ότι θα βοηθήσουν. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, ο εθελοντισμός πρέπει να είναι περίσσευμα ψυχής, πρέπει να εκτιμηθεί. Και εμείς δεν λέμε να τους δίνεις μετάλλια, αλλά όχι να τους κόβεις και προστήματα. Κοιτάξτε, το κράτος παίζει ένα πονηρό ρόλο. Δηλαδή, από τη μία σε κακοποιεί και σένα, όταν σου λέει μην το πιάσεις το τραυματισμένο ζωάκι από τον δρόμο. Έλα, πείτε μου ποιος θα το πιάσει το αυτή τη στιγμή. Ημέρα Κυριακή, χτυπημένο μες στον δρόμο. Και αιμορραγή. Σκεφτείτε να ήταν ένας άνθρωπος. Λέμε ότι προστατεύουμε τα ζώα, αλλά προστατεύουμε γενικά τη ζωή. Σεβόμαστε τη ζωή των ανθρώπων, σεβόμαστε τη ζωή των ζώων και της δημιουργίας. Αλλά όχι με λόγια και με διαφημίσεις. Εμείς κάνουμε έργα. Αυτός ο σύλλογος από τους Βρετανούς συμπολίτες μας μετράει 18 χρόνια ζωής. Οι άνθρωποι έχουν κάνει, από ό,τι φαίνεται, υπεράνθρωπες προσπάθειες. Έχουν φτάσει στα όρια τους, όπως δήλωσε και η κυρία Βρετανίστα. Πώς γίνεται να συνεχιστεί αυτό το έργο και να μπορέσουν να καταφέρουν να πάρουν μια βοήθεια και μια, αν θέλετε, ηθική ικανοποίηση και από την τοπική κοινωνία, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους? Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να τους αξιοποιήσεις σωστά. Δηλαδή πάνε στην πλάκα καθημερινώς να δουν, πετάνε λίγο φαγητό στα ζώα. Το κράτος πρέπει να φροντίζει από τη στιγμή που θέλει να έχει ένα καλό προφίλ, θα πρέπει να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, να ενισχύσει αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο. Δηλαδή όταν λέμε ζωή, όχι χρηματικά. Γιατί κάμια φορά ακούνε και μιλάνε λίγο για τα χρήματα. Εμείς αγάπη έχουμε, χρήματα δεν υπάρχουν. Με μέσα και με τροφές και διάφορες βοήθειες. Και με εκτίμηση προσώπου. Δηλαδή δεν μπορούν να λέμε κάνουν συλλόγους γιατί υπάρχουν λεφτά, γιατί τρώνε λεφτά. Αυτά είναι δαιμονικές καταστάσεις. Όποιος ασχολείται με τα δέσποτα ζώα, τυραννιέται, υποφέρει γιατί τα αγαπάει και τα βλέπει και αυτά και πεθαίνουν. Κάποιοι λένε, δεν μπορούν να έχουν το σκυλάκι γιατί άμα πεθάνει κλαίω. Εμείς κλαίμε κάθε μέρα. Πρέπει να μας δει η πολιτεία με ένα πιο σοβαρό τρόπο και όχι να μας αντιμετωπίσει αν είμαστε κερδοσκοπικές εταιρείες. Θεωρείτε ότι η κυρία Γεωργία Κασιώδη, αντιδήμαρχος, έχει κάνει αρκετά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση ώστε να βοηθήσει τους εθελοντές και τους φιλόζους αυτού του τόπου? Η Γεωργία έχει κάνει προσπάθεια μεγάλη. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε, το κράτος είναι που τα μπερδεύει όλα. Το κράτος, γιατί ξέρεις, πας καμιά φορά και λέει η περιφέρεια, ο Δήμος. Λοιπόν, το κράτος είναι μπαλάκι αρμοδιότητες που λέμε. Ναι, είναι ενιαίο. Δεν θυμάσαι στο γεφύρι. Σκοτωθήκαν τα μικρά παιδιά και λέγεται περιφέρεια είναι του Δήμου, ο Δήμος λέει της περιφέρειας. Ποιος θα σκεφτεί τα ζώα σε αυτό το αμαρτωλό νησί που όλοι σκέφτονται τα χρήματα? Τα ζώα, είναι αλήθεια είναι ότι οι φιλόζωοι υποφέρουν και αυτοί μαζί με τα ζώα. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο στα ζώα, είναι και στους ανθρώπους. Διότι όταν αγαπάς τα ζώα και τα βλέπεις και υποφέρουν και εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια.